Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν δυνάμω γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με κρυφερά, ταξίδεψέ με. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με κρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένη είναι η κυρία Ειρήνη Γαβρίλου. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ήρθα να πω ότι δεν αγάπησα ποτέ τον άντρα μου. Αγάπησα άλλον τώρα παντρεμένη. Και από τότε έχει μπει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου. Ως παντρεμένη μιλάμε, δεν μιλάμε για... Είσαι παντρεμένη λοιπόν και συγχρόνως ερωτευμένη με έναν άλλο άνθρωπο. Πόσο καιρό είναι αυτό? Τώρα ήτανε, πριν 2 χρόνια. Τώρα έχει λήξει. Έληξε ο δεύτερος δεσμός που έχεις δημιουργήσει? Ναι. Αυτός έχει στεναχωρήσει? Στην αρχή πάρα πολύ. Αλλά τώρα με τον καιρό το έχω ξεπεράσει κάπως. Αλλά η σκέψη είναι σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα συνέχεια. Είναι μες στην καρδιά σου ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Θέλεις να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή? Ναι. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, που είναι το ερώτημα που μου γεννιέται αμέσως στο μυαλό. Τον άντρα σου τον αγάπησες ποτέ σου, τον ερωτεύτηκες ποτέ σου? Όχι. Ποτέ. Πώς παντρευτήκατε? Παντρευτήκαμε γιατί ήθελα να ξεφύγω λιγάκι από τους δικούς μου. Ερημιά ο πατέρας μου κάτω. Εγώ μου φαινόταν όλα βουνό μπροστά μου. Βέβαια ήταν και εφηβική ηλικία. Όταν είσαι έφηβος πετάνε τα μυαλά. Και μου φαινόταν όλα βουνό μπροστά μου και ήθελα να φύγω. Αλλά όταν παντρεύτηκα τον Κώστα, στο μεταξύ ο Κώστας, όταν παντρεύτηκα, με αφήνει ας πούμε να βγαίνω έξω, να πηγαίνω πότε στη μάνα μου, στην κουμπάρα μου, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί. Μου είπες ότι παντρεύτηκες με τον Κώστα επειδή ήθελες να ξεφύγεις από την πραγματικότητα του σπιτιού σου. Ναι. Πέρα από αυτό, υπήρχαν συγκεκριμένα αντικειμενικά προβλήματα μες στο σπίτι σου? Κάποια πράγματα που λες, πέρα από το γεγονός ότι τα βλέπα εγώ έτσι, ήταν πρόβλημα αυτό? Υπήρχαν, γιατί εντάξει, η μάνα μου ξέσπαγε απάνω μου, ξέρω εγώ. Τα οικογένεια, ας πούμε, και πολύ βαριά. Εντάξει, σαν μάνα έχει τα νεύρα της, έχει αυτά, ξεσπάει. Επειδή εγώ ήμουνα και έφηβη, ένιωθα κάπως παράξενα, κάπως απογοητευμένα και λέω γιατί. Γιατί εκείνη έλεγε για το καλό σου, λέει, το κάνω, για το καλό σου. Επειδή η ζωή είναι λιγάκι παράξενη και αυτά που ακούγε η μάνα μου, μη σ' αφήσουν, ναι, έγκυος, μη σ' αφήσουν εδώ. Ήταν αυστηρή δηλαδή, η μητέρα σου δεν σε άφηνε να βγαίνεις έξω, σε περιόριζε? Πολύ. Η μητέρα σου γνώριζε για τη διπλή σχέση που είχε δημιουργήσει? Στην αρχή δεν γνώριζε με τίποτα. Ούτε ήθελε να το μάθει. Αλλά από προσεξία δικιά μου, γιατί καθόμουν και ξανύχτηκα στη φίλη μου. Η φίλη και για να μου βγάλει τα μάτια. Βέβαια, η μάνα μου έμαθε μερικά πράγματα, αλλά εφόσον τα έμαθε, ορισμένα πράγματα, αφού τα έμαθε, πια δεν μπορούσα να της πω ότι ξέρεις, δεν έγινε τίποτα. Της είπα την αλήθεια. Πώς αντέδρασε η μητέρα σου? Αντέδρασε πάρα πολύ σκληρά. Σκληρά αντέδρασε.
Αλλά τους λέω εντάξει, ό,τι και να έγινε, τους λέω έγινε. Μου λέει από εδώ και μπρος, μου λέει να σε εντάξει στον άντρα σου. Μου λέει να μην ξανασυμβεί αυτό που είχε συμβεί. Να μου πεις μάνα είναι, όσο να είναι, το βλέπει κάπως λιγάκι διαφορετικά. παράξενα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μου είπες λοιπόν ότι αντιμετώπιζες όλα αυτά τα προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα. Δεν είναι εντελώς. Δεν είναι προβλήματα με τη στενή έννοια του όρου. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι η κατάσταση που βίωνες εσύ και έτσι όπως την εξελάμβανες. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα. Εκείνη ήταν πολύ αυστηρή απέναντί μου. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Θέλοντας να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση, παντρεύεσαι. Παίρνεις ναι. τον Κώστα. Ναι. Αυτό έγινε η γνωριμία σας, ήταν προξενιό, να το πω έτσι, παντρεύτηκες όχι, γιατί εκείνος ήταν ερωτευμένος. Όχι, είχε έρθει η μάνα του κάτω. Γνωριζόταν και με τον πατέρα μου χρόνια. Να. Και με την προοπτική λέω και να μπλέξω αλλού, λέω, δεν θα βγει και τίποτα. Στο μεταξύ η μάνα του με ήθελε για νύφητης, ήμουνα άβγαλτη, με ήθελε. Και στο μεταξύ εγώ παίρνω μια απόφαση μου, είχα πάει στον Κώστα στο σπίτι του. Πήγα να δω τη μάνα του. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει: θέλω να σου πω κάτι, θέλω να συζητήσουμε. Λέω: τι. Μου λέει: θες να γίνεις γυναίκα μου. Στο μεταξύ αυτό έβαζε τη μάνα του για να με πάρουνε. Και από τότε επί ένα χρόνο το σκεφτόμουν. Συνέχεια. Όχι, ζαλίστηκα τώρα. Είσαι καλά, θέλεις να σου φέρω λίγο νεράκι. Ναι, μου ανεβαίνει η πίεση λιγάκι. Μην ταράζεσαι. Τώρα που ήμουνα. Σου είπε ο Κώστας, σου έκανε πρόταση γάμου και εσύ το σκεφτόσουν αυτό το πράγμα. Ναι, ένα χρόνο. Το είχα πει και στον πατέρα μου και λέω, μπαμπά, εσύ τι λες, σαν πατέρας. Φέρε τον νεράκι. Ευχαριστώ. Έλα. Ευχαριστώ. Τίποτα. Ακούμπησε εδώ δίπλα. Οι γονείς σου ήταν σύμφωνοι με αυτό το γάμο? Κοίταξε, δεν ήμουν και τόσο. Αλλά περισσότερο δέχτηκα για να έχω και την ελευθερία μου από τον Κώστα, πόσο μου δίνει τον αέρα. Και παντρευτήκαμε, η μάνα του δεν ήθελε στην αρχή. Ενώ η ίδια με ζήταγε για νύφη της, όταν παντρεύτηκα τον Κώστα δεν ήθελε. Γιατί ήθελε, βλέπεις, η μαμά περιουσία ήθελε. Και ο πατέρας μου δεν είχε ο άνθρωπος ούτε να με πρικήσει, ούτε να... Και μέχρι τώρα ο πατέρας μου ζει μες στα τούβλα, ας το πω και έτσι. Μες στα Ελενίτη ζει και ο άνθρωπος κάτω. Η πεθερά μου ήθελε νύφη ανώτερη για τον Κώστα. Βέβαια ο Κώστας με ήθελε, με πήρε, του έκανε ένα παιδί, την Τασούλα. Μόνο διαφορά ότι κάπου στεναχωριέμαι ότι πήραν άνθρωπο που δεν τον αγαπάω. Και αυτό είναι άσχημο για μια γυναίκα, να μην αισθάνεται άνετα. Βέβαια. Βέβαια ο Κώστας αισθάνεται άνετα μαζί μου. Σαν άνθρωπος, γιατί του έκανα ένα παιδί, ξέρω εγώ, τον πλένω, τον συγκυράω. Και όταν του λέω να φύγω, όχι, μου λέει δεν θα φύγεις. Είχαμε έρθει σε σύγκρουση να χωρίσουμε. Και από το οικονομικό του λέω να βρεις δουλειά, να βρεις εκείνο, να περάσουμε, του λέω να ζήσουμε καλύτερα. Ήταν και αυτό στη μέση που να δεν είχε μια κάτι. Δουλίτσα. Από την αρχή αυτό το σκέφτηκες, δηλαδή όταν σκέφτηκες το ενδεχόμενο του να παντρευτείς τον Κώστα. Ήξερες ότι είναι ένας άντρας τον οποίο δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Άκουσε με ένα λεπτό. Πώς σκέφτηκες ότι θα είναι η ζωή σου με έναν άνθρωπο που δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του? Σκέφτηκες ότι θα αλλάξει αυτό στην πορεία, ότι θα τον συμπαθήσεις, σιγά σιγά θα τον αγαπήσεις? Να σου πω, στην αρχή δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Στην αρχή δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πώς το σκέφτηκες? Το σκέφτηκα, πήρα την απόφαση αυτή, επειδή γνωριζόταν και με τον πατέρα μου, με αυτή την προοπτική. Μετά ήρθε τον πατέρα μου, με ζήτησε. Πόσο καιρό και είσαι παντρεμένη με τον Κώστα? Τώρα 14 Γενάρη κλείνουμε 8 χρόνια. Αυτά τα 8 χρόνια κοντά στον Κώστα και κυρίως ο πρώτος καιρός, γιατί εκεί είναι και ο καιρός προσαρμογής. Πώς ήταν? Στην αρχή ήταν πολύ καλά. Βέβαια, είχε πιάσει μια δουλειά στο καμίνι. Ήμουνα και στο κορίτσι στην αρχή. Τα πήγαιναν πολύ καλά. Εσύ ένιωθες όμορφα με αυτόν μαζί σου? Εντάξει, δεν αισθανόμουν άνετα, αλλά τη στιγμή που ήμουν έγκυος, παντρευτήκαμε.
διαφορά ότι ξεκίνησε η φασαρία να τσακωνόμαστε για δουλειά. Του λέγα εγώ, Κώστα, βρες δουλειά. Βρες δουλειά, του λέγα συνέχεια. Του λέω, δεν κοιτάς να κάνουμε, του λέω, κάτι καλύτερο. Για να μπορέσω, ας πούμε, να τον συμπαθήσω. Τσακωνόμασταν και γι' αυτό περισσότερο. Βέβαια και κάπου δεν έχουμε βρει εγώ και Κώστα ηρεμία. Γιατί, ας πούμε, και η δική μου, εντάξει, λένε, γιατί να πήρες μεγάλον άνθρωπο. Τσακωνόμασταν και γι' αυτό πόσο περισσότερο με τους δικούς μου, γιατί τον πήρα. Πόσο χρόνο είναι ο Κώστας? Ο Κώστας είναι 45 πάει τώρα. Και εσύ είσαι? 27. Είναι μεγάλη διαφορά σας, αλλά από εκεί και είναι πέρα δεν είναι και τεράστια. Είναι 17 χρόνια διαφορά. Εσύ πώς το βλέπεις αυτή την ιστορία? Οι γονείς σου καταλαβαίνω ότι έχουν μία μικρή αμφιβολία ως προς αυτό. Μέχρι τώρα την έχουν, εντάξει, αλλά τώρα κάπως το έχουν ξεπεράσει. Στην αρχή θα μου πει σαν γονείς. Εσύ πώς το έβλεπες αυτό που ο άντρας σου είναι μεγαλύτερος? Φυσικό το βλέπω, αφού είναι μεγαλύτερος. Τι να, πώς να το δω. Δεν σε ενοχλούσε αυτό το πράγμα, η διαφορά ηλικίας? Εντάξει, στην αρχή με ενοχλούσε και ακόμα με ενοχλεί. Με ποιο τρόπο σε ενοχλεί? Με ενοχλεί, ας πούμε, άνθρωπος είναι. Δουλεύει, ξέρω εγώ. Εδώ μέσα από τα μάτια μας χάσαμε τον αδερφό μου. Ολόκληρο παλικάρι. Όχι ο Κώστας που είναι 45 χρόνια άνθρωπος. Και το Κώστα μερικές φορές που είναι δίκαιο εδώ πέρα και καμιά φορά φοβάμαι. Λέω, όπα, αλλά θα μείνει τώρα. Έχω και αυτό το φόβο και το έχω πει. Πέρα από αυτό, ο Κώστας, στη συμπεριφορά του, είναι αυτό που θέλεις? Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ως προς τα χρόνια του. Δηλαδή, είναι σαφές ότι κάθε άνθρωπος στην ηλικία του περνάει και τις συγκεκριμένες φάσεις και έχει και τη συγκεκριμένη νοοτροπία. Ο Κώστας, σε αυτή την ηλικία εντάξει, που είναι. Παρόλα αυτά, όμως, που είναι και 45 χρονών, εντάξει, μου κάνει, ας πούμε, χατήρια. Δεν είναι να πεις ότι ναι, δεν σου κάνω, δεν θα πας πουθενά, δεν θα. Σαν άνθρωπος προσπαθεί και αυτός κάτι καλύτερο. Προσπαθεί, δηλαδή, μερικές φορές και αυτός με ρωτάει, γιατί μου φέρες έτσι, γιατί μου φέρες, γιατί δεν θέλεις να. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Να είμαστε έτσι μαζί. Μου λέει, τι είσαι εγώ. Εγώ μου λέει, εσύ μου λέει, σε θέλω. Πέρσι τέτοιο καιρό θα χωρίζαμε. Για τη σχέση μου έκανα μια βλακή, έκανα μια σχέση, ίσως ένα μετάνιωσα και λέω τι έκανα. Με τον άνθρωπο αυτό πώς γνωρίστηκες? Γνωριστήκαμε σε ένα μπαράκι. Πήγαινα με τον άντρα μου και κουβέντα στην κουβέντα γνωριστήκαμε. Παρουσία του άντρα σου? Από εκείνο το βράδυ, ναι. Αλλά ύστερα ήθελα, του λέω, Κώστα, θα πάω στην Εφέλη. Και μου λέει, τράβα εσύ και θα έρθω να σε πάρω. Mm-hmm. Έστω μεταξύ ο Κώστας κάπου είχε πάει και άργησε. Και μου λέει εκείνος, έλα, μου λέει, γιατί βιάζεσαι να έρθει, μου λέει ο Κώστας. Του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω, περιμένω πόσες ώρες. Έστω μεταξύ, επειδή σαν ελεύθερη δεν γνώρισα έναν άνθρωπο να τον αγαπήσω αληθινά, δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό, γιατί στο κάτω το θεωρούν κακό. Ποιο εννοείς ότι είναι κακό? Παντρεμένη και να κάνεις δεσμό αλλού. Θέλεις να σου πω κάτι? Συναισθηματικά διλήμματα κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει. Το ζήτημα είναι αν ξέρεις τι ζητάς και αν μπορείς μέσω αυτών των ζητημάτων που έχεις να μην πληγώνεις όσο το δυνατόν μπορείς τους άλλους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ναι. Με αυτή τη λογική δεν υπάρχει ορισμός του αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Την ώρα που φαντάζομαι ότι μου το λες αυτό, γιατί την ώρα που ακριβώς συνειδητοποίησες ότι έχεις αισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκες ότι πληγώνεις και τον άντρα σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Ότι τον προδίδεις. Ο Κώστας πάντα έτσι ήθελε να είμαι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη. Καμιά φορά και αυτός με μάνα, γιατί μου λες πάντα στεναχωρημένη, γιατί μου μιλάς έτσι, το παιδί δεν το λυπάσαι. Κάπου κι εγώ στεναχωριόμουν και λέω γιατί. Αυτό όταν το συνάντησες, πίστεψες ότι ίσως το πρόσωπό του βρεις τον έρωτα που δεν έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια? Ναι.
Έτσι πίστεψα. Εκείνος ερωτεύτηκε. Και εκείνος. Όταν αποφάσισες να κάνεις σχέση μαζί του, τι σκεφτόσουν? Σκεφτόσουν ότι μπορεί να χωρίσεις τον Κώστα? Στην αρχή σκεφτόμουν να χωρίσω. Αλλά επειδή είμαι λιγάκι ιδιότροπη και λίγο παράξενη, εκεί που λέω ναι, ύστερα το σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ δυστυχή, δηλαδή πολύ ψύχρεμος άνθρωπος και λέω εντάξει, δηλαδή για να χωρίσω πάλι σκεφτόμουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχει ένα παιδί, το πέθανε και το πατέρα και τη μάνα του. Ίσως γι' αυτό σκέφτηκα, στην αρχή στεναχωρήθηκα που τα χάλασα μαζί του. Πάρα πολύ. Πόσο καιρό μείνατε μαζί μέχρι να τα χαλάσεις μαζί του? Ερχόταν και στο σπίτι μου αυτός, συνέχεια. Τον ήξερε δηλαδή ο Κώστας? Ναι, ναι, ναι. Ήτανε φίλοι? Φίλοι ήτανε. Αλλά ο Κώστας δεν ήξερε ότι είχαμε σχέσεις. Ύστερα, αφού τα χαλάσαμε, το πήρα απόφαση. Λέω, Ειρήνη, δεν είναι σωστά πράγματα να κάνεις. Το κοριτσάκι είναι μεγάλο, είναι 7 χρονών τώρα και δεν είναι σωστό να πληγώνεις και το παιδί σου. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν ερχόταν σπίτι σου ο άνθρωπος αυτός και μιλούσε με τον άντρα σου, φαντάζομαι ότι πέρα από τα ηθικά διλήμματα ήσουν και ερωτευμένη. Όταν λοιπόν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο και έβλεπες δίπλα και τον άντρα σου. Φυσικό είναι. Τι σκεφτόσουν? Ένιωθα κάπως καλύτερα λιγάκι, ένιωθα λιγάκι ερωτευμένη, πώς το λένε. Τώρα είναι πολύ αργά. Με τον άνθρωπο αυτό πόσο καιρό έμεινες μαζί συνολικά? Τα χαλάσαμε 2 χρόνια. Έληξε. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί? Μαζί. 3 μήνες. Σε αυτούς τους 3 μήνες, με τον άνθρωπο αυτό, μπόρεσες να περάσεις στιγμές που δεν τις έχεις ξαναζήσει? Ναι. Διακοφτά όμως. Κοφτά. Αρκεί που μου είναι ευχάριστα πράγματα. Έστω. Έστω και κοφτά. Να σε ρωτήσω κάτι, πώς είναι δυνατόν έναν άνθρωπο που τον ερωτεύεσαι, ενώ δεν έχεις ξαναερωτευτεί στη ζωή σου από ό,τι μου λες, και βρίσκεσαι μαζί του για 3 ολόκληρους μήνες, αυτό το πράγμα αντί να κλιμακώνεται και να μεγαλώνει τελικά να λες κάποια στιγμή stop? Πώς το κατάφερες αυτό? Το κατάφερα γιατί και εκείνος δεν ήθελε να διαλύσω το σπίτι μου. Η πραγματική αλήθεια, γιατί και αυτός ο μαύρος. Γιατί ήταν φίλος με τον Κώστα. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτός, επειδή είχε χωρίσει από τη γυναίκα του άνθρωπος, του τα έφερε και αυτού η μοίρα. Και μου λέει, Ειρήνη, δεν θέλω να χωρίσεις, μου το έλεγε συνέχεια. Γιατί μου λέει, ένα παιδί. Και εκείνος μου λέει, προσπάθησε με τον Κώστα, κάνε προσπάθειες. Ήταν ειλικρινής μαζί μου, κάνε προσπάθειες. Εσύ τι του απάντησες όταν σου έλεγε κάνε προσπάθειες με τον Κώστα? Εντάξει, θα δω του λέω τι θα κάνω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, τη μεριά μου. Αφού μου είπε έτσι και επειδή δεν ήθελε και αυτός να διαλύσει το σπίτι μου, λέω, Ειρήνη, και το σπίτι σου και όλα τα άλλα, άστα. Αν αυτός ο άνθρωπος σου έλεγε χώρισε με τον Κώστα και θέλω να σε παντρευτώ, θα το έκανες? Όχι, δεν θα το έκανα γιατί το παιδί θέλει τον πατέρα του. Και είναι αμαρτία αυτό, να πληγώθει, ειδικά για το παιδί μου. Και ο Κώστας θέλει το παιδί, το αγαπάει πάρα πολύ. Το θέλει το παιδί ο Κώστας. Και δεν είναι σωστό να χωρίσω για το 3ο άτομο. Εντάξει, στην αρχή μου πετάγαν τα μυαλά μου, 22 χρονών. Τώρα πετάνε τα μυαλά μου, 27 χρονών. Δεν γίνεται. Άρα έχεις... Σκέφτομαι πιο λογικά τώρα. Δεν είναι ότι... Επειδή στα ξέρει η μάνα μου, να μου λέει όσο εδώ. Είναι και εκείνα που σκέφτομαι, αλλά περισσότερο από μόνη μου. Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι η μητέρα σου μπορεί να το μαρτυρήσει τον Κώστα όλη αυτή την ιστορία? Όχι. Όχι. Τι φοβίες είχες, τι ενοχές? Δηλαδή... Ενοχές δηλαδή να... Πέρα από το γεγονός. Να πατάς τον άντρα σου όμως. Αυτή είναι η ενοχή. Πέρα από αυτή την ενοχή που την καταλαβαίνω και εγώ, την καταλαβαίνεις και εσύ, δεν είναι ανάγκη να την πούμε. Πέρα από αυτό, έπρεπε με αυτόν τον άνθρωπο να συναντιέσαι, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλες αυτές οι καταστάσεις που ζούσες για να φύγεις από το σπίτι σου, από τον Κώστα και να πας να το συναντήσεις και όλα αυτά, ήταν δύσκολες στιγμές? Ή ήταν ευχάριστες γιατί πήγαινες απλώς να το συναντήσεις?
Κοίταξε, ήταν και δύσκολες. Ήταν και ο φόβος, ξέρω εγώ, μην το μάθει, μη εκείνο, μη ετούτο. Και φοβόμουν και λιγάκι. Μπορεί να ήταν ευχάριστες, αλλά κάπου υπήρχε και φόβος, έτσι. Είχε υπάρξει ποτέ φορά που να έχει έρθει σπίτι σου αυτός ο άνθρωπος και να σου έχει κάνει κάποιο νόημα μπροστά στον άντρα σου χωρίς να το πάρει χαμπάρι ο Κώστας? Όχι, ήταν πολύ τυπικός. Πολύ τυπικό άτομο. Πολύ τυπικός. Θέλεις να σου πω κάτι? Όλη αυτή την ώρα που μου μιλάς για αυτόν, έχεις το βλέμμα σου, δείχνει σαν να αναπολύεις κάποια πράγματα και να τα θυμάσαι με ευχαρίστηση. Ναι, αλλά προσπαθώ να μην τα θυμάμαι όμως τώρα, επειδή σου ξανοίγω την καρδιά μου. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Αλλά πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι μου λες, ενώ τον αγαπούσα, επικράτησε η λογική. Πάνε πολύ η λογική, τίποτα άλλο. Η λογική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αλλά σπίτι, σπίτι όμως. Είναι και το σπίτι. Δηλαδή, θα διαλύσω εγώ το... Σκέφτηκα περισσότερο να μην διαλύσω και το σπίτι μου απ' την άλλη. Όσο καιρό γινόταν όλο αυτό και απατούσες ουσιαστικά τον άντρα σου, με τον Κώστα έχει αλλάξει η συμπεριφορά σου? Μετά όταν τα χάλασα, είχα πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Και τη στεναχώρια μου βέβαια ότι δεν είχαμε και δουλειά και αυτά. Μου ήταν και αυτό στο μυαλό μου συνέχεια. Όσο καιρό ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, η συμπεριφορά σου στον Κώστα, δηλαδή έγινε ποτέ αντιληπτό στον Κώστα ότι κάτι τρέχει, ότι έχεις παράλληλα σχέση με άλλον άντρα? Όχι. Όχι. Δεν το συνειδητοποίησε, δεν το κατάλαβε. Αν ποτέ βρισκόσουν στη θέση του να το έχει καταλάβει από κάποιο τρόπο ο Κώστας, να το έχει μαρτυρήσει η μητέρα σου ή να σε έχει δει, να σε έχει πιάσει, τι θα έλεγες μπροστά του? Δηλαδή, θα του έλεγες θέλω να φύγω από σένα? Τη μαλακιά μου την έκανα. Τι έχεις? Τι έχεις πάθει? Γεια σας. Είστε ο κύριος Κώστα? Ναι. Καθίστε εδώ. Δεν τη μαλώνω για αυτό που είπε. Καθίστε. Δεν τη μαλώνω. Με αυτό που μου είπε, τώρα την πραγματική της αλήθεια, μου έδειξε τη μεγάλη της αγάπη. Ευχαριστώ. Γιατί μου το έκανα τώρα? Την αγαπώ περισσότερο τώρα. Τι? Που είπα την αλήθεια? Καλά έκανες και την είπες εσύ. Πριν να την αλήθεια. Με ευχαρίστησε που είπες την αλήθεια. Αλλά θέλω ούτε εσύ να στενοχωρηθείς, ούτε το παιδί μας, ούτε κανένας άλλος. Να, το θέλω να το μάθει η μαμά τώρα. Τώρα το έχει μάθει ο άντρας. Σκέψου λίγο γι' αυτό. Εγώ θέλω, θέλω, θα κοιτάξεις πρώτα το παιδί σου και μετά εμένα. Όσο μπορώ μέχρι τώρα, στα έχω προσφέρει όλα. Το καταδύναμη θα πεις. Μιλάω σωστά? Την άγχη στην καρδιά σου. Δεν θέλω να στενοχωρηθείς. Μου έδωσε να καταλάβω την περισσότερη αγάπη της. Που είπε την αλήθεια. Το είχατε υποψιαστεί αυτό, κύριε Κώστα? Αυτό έλεγα από την αρχή. Ναι. Το ξέρατε. Δεν το είχατε διαπιστώσει. Αλλά δεν είδα τέτοια χειρονομία. Γιατί άμα βλέπα μια χειρονομία τέτοια, μάρτυρ μου ο Θεός, χέρια έχω, δύναμη έχω, μπορεί εκείνη την ώρα μπορεί να θόλω το μυαλό μου και να το σκοτώνα. Όταν... Αλλά δεν το έκανα αυτό περισσότερο, γιατί έχουμε φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Είχατε δει κάποια κίνηση? Κάτι είδα, αλλά έκανα τα στραμμά μάτια. Γιατί δεν είχε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος να τη κάνει κακό. Δεν ξέρω να σας το είπε. Όχι, δεν ήταν άνθρωπος. Με δύο λόγια να σου πω καλά. Δεν ήταν μου, ο χαρακτήρας σου τέτοιο, γιατί είχε πάθει ζημιάς. Αλλά αυτός, μόλις είδα αυτή τη σκηνή και με τον είδα, με λιγάλα όλα. Τελειώσανε. Πρέπει να σας πω ότι με αφήνετε έκπληκτη με αυτά που λέτε. Φαντάζομαι ότι θα περίμενα μια διαφορετική αντίδραση. Νομίζω και το ίδιο θα έκανε και η Ειρήνη. Αφού είδα ότι είπα την αλήθεια και. Βέβαια και εγώ δεν μ' άρεσε με αυτό το που είπε, μου έδωσε να καταλάβω. Δεν το ήθελα ότι με αγαπάει περισσότερο. Γιατί το λέτε αυτό, θέλετε γιατί? Να μας το πείτε? Να σας τα πω. Θέλετε να ξεκινήσω από τον πρώτο μου γάμο ή από τα παιδικά μου χρόνια? Θέλω να ξεκινήσετε για το τι αισθάνεστε για την Ειρήνη. Για την Ειρήνη, μεγάλη αγάπη. Πρώτα απ' όλα, με έχει καθαρό. Μαγειρεμένο με έχει. Το παιδί το προσέχει. Τα πάντα. Όσο μπορεί και αυτό.
Όσο μπορώ κι εγώ. Ανάλογα τη δύναμή μου κι εγώ. Ευχαριστώ. Ανάλογα τα χεράκια της είναι κοντούλια, η οικογενειοσύνη της είναι αργά και σταθερή. Και την παραδέχομαι. Και χρυσογένει το καλυβάκι που μένουμε, το έχει λαμπίκο. Όσο μπορεί κι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν είδες αυτή την αντίδραση από τον άντρα σου. Πάγωσε. Δεν το περίμενα ότι. Πάγωσα. Να πω κι εγώ κάτι άλλο. Ναι. Αν ήταν άλλο στη θέση μου, θα παίρνει το μικρόφωνο και θα φύγει. Το πιστεύω αυτό. Και αυτό θα ήταν το λιγότερο που θα έκανε, πρέπει να σας πω. Αλλά επειδή έχω φέρει ένα παιδί στην κοινωνία, τι φταίει αυτό το παιδί να δυστυχήσει αύριο. Το συγχωρείτε αυτό που έχει κάνει η Ειρήνη. Με την καρδιά μου, ναι. Έχω λήξει. Αυτή η ιστορία έχει λήξει εδώ και 2 χρόνια. Και η μητέρα της. Και τα σκέφτομαι βέβαια. Και η μητέρα της να τα δει. Και λέω γιατί. Και η μητέρα της να θα τη δει την γνωστοποιημένη μητέρα της. Και εγώ θα είμαι μπροστά της. Εγώ τη συγχωράω. Συγχωράτε κι εσύ. Τελειώσαμε. Η μάνα μου Κώστα ήδη με έχει συγχωρέσει η γυναίκα και δεν ήθελε να. Γι' αυτό μου είπε. Ό,τι έγινε, έγινε. Και για το σπίτι σου και για τη ζωή σου. Η μητέρα το ξέρει αυτό το πράγμα. Η μάνα μου όλα τα ξέρει. Στο είπε. Η ματζούνα. Πρώτη και παράλεκτη. Τελείωσε. Αυτή η ιστορία τελείωσε. Γι' αυτό από εκείνη την ημέρα έχω πάρει άλλο δρόμο. Άλλες σκέψεις. Βέβαια και η κουμπάρα μου βοηθάει ψυχολογικά πάρα πολύ. Και η μάνα μου δεν μου τα χτυπάει. Βέβαια ένα λάθος έκανα. Δεν έκανα πολλά λάθη σαν άνθρωπος. Και η μάνα μου δεν μου τα χτυπάει. Αφού βλέπω ότι δεν μου τα χτυπάνε, βλέπουν ότι δεν πάω από εδώ και από εκεί. Πάω κουμπάρα, σπίτι. Μάνα, σπίτι. Και εγώ 22 χρονών μυαλό, βέβαια πήρα έναν άνθρωπο, όχι στην ηλικία μου, κάπου, βέβαια κι εγώ. Μπορώ να επενεύω σε αυτό που πάνω που λέει η Ειρήνα. Η μόνη της διασκέδαση μου, πριν κάνουμε την τασούλα, εγώ τη διασκέδασα, όσο είχε τη δύναμη. Όταν της έλεγα, Ρινάκη, η δύναμη του ταμείου είναι λιγάκι μειωμένη. Το ασπαζόταν. Και το ασπάζεται ακόμα. Και μωρό που. Και μωρό που το είχαμε το παιδί. Και η μάνα μου το κράταγε από τη λαχτάρα να έχει ένα εικονάκι. Θέλεις να μου πεις ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχεις απέναντί σου τον άνθρωπό σου. Ναι. Με όσα έχετε περάσει, με τις δυσκολίες που έχετε περάσει. Ξαφνικά το αποκαλύπτεται σήμερα. Και σήμερα νομίζω ότι το μαθαίνετε αυτό, κύριε Κώστα. Ναι. Ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή σου. Από σένα την ίδια. Και έχει αυτή την αντίδραση. Θέλεις να μου πεις τουλάχιστον όλη αυτή η ιστορία, τι αντίκτυπο έχει σε σένα και τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή για τον άνθρωπό σου. Τώρα που το έμαθα λίγο παράξενα. Ξέρω ότι ο Κώστα μου το κοπανέσαι σπίτι και θα μου πει γιατί δεν μου το πες. Όχι, όχι. Σου δίνω το λόγο της μου ενώπιον. Θα το δω. Στο σταθμό μέσα που μιλάμε. Ήδη το ξέχασα. Εγώ ήδη. Κάπως το έχω ξεπεράσει γι' αυτό. Κοιτάω πώς και πώς να στο επαναλαμβάνω, πάω κάπως καλύτερα. Στο επαναλαμβάνω πάλι. Ήδη το ξέχασα. Και τρίτη φορά στο ξαναλέω. Το θέμα λήξαμε για αυτό το θέμα. Εντάξει. Δεν θέλω να μου το θυμίσεις. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι και ατσάλι. Κάπου για μια στιγμή θα λυγίσω. Δεν θέλω. Όσα νεύρα και να έχεις, δεν θέλω να μου το χτυπάς. Όχι. Σούπα, σου έδωσα το λόγο με ενώπιον του σταθμού. Αν τσακωνόμαστε, τσακωνόμαστε για μικροπράγματα. Αυτό θέλω. Αλλά δεν θέλω να μου το χτυπάς. Όχι. Θα σκοχώ. Όχι, δεν θέλω. Το λέω από την καρδιά σου, να φύγω. Όχι, έχω χαρακτήσει πολύ από τη ζωή μου. Όχι. Σκέψου το παιδί σου που ήρθε στον κόσμο. Αυτό τίποτα άλλο θέλω. Αφού θα σκέψω το παιδί μου, δεν θέλω να μου το κοπανίσεις. Δεν σου κοπανά. Τίποτα άλλο. Το θέμα είπαμε είναι η λήξη. Γιατί το παιδί το έχω ένα και θέλω να το. Και δύο να είχα που λέει την ίδια αγάπη θα είχα. Έτσι είναι. Και είναι σαφές ότι δεν θέλετε όλη αυτή η ιστορία να παραχθεί στο σπίτι και να μαθευτεί και στο παιδί. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Γιατί η αμαρτία είναι πανέξυπνο, είναι. Επίσης, εγώ τώρα έκανα ένα λάθος από την προστασία, δεν θέλω. Είναι αμαρτία. Γιατί και η Τασία βλέπω με τα ίδια με τα μάτια πόση αδυναμία έχει στον πατέρα τη. Καμιά φορά τον μαλώνω. Μην το παίζει έτσι, αγαρμπά. Το παιδί παίχτω σαν πατέρα. Μόνο έτσι μαλώνω, αλλά. Άμα κάτσουμε τώρα εμείς και να χωρίσουμε. Στην αρχή, μετά με τα μυαλά μου, του λέω, θα χωρίσουμε, θα χωρίσουμε, του λέγα. Θες να χωρίσουμε. Εκείνος μου λέγε, ναι, άμα το θέλεις εσύ. Αλλά μετά άμα μου λέει, γιατί ρε Ειρήνη. Μου λέει, γιατί ρε Ειρήνη. Είστε κάθε και μου λέει, γιατί. Τι φταίμε, μου λέει, να τραβάμε αυτά που τραβάμε. Στην αρχή τραβάγαμε πάρα πολύ καλά, περνάγαμε. Είχε πάει στο καμίνι, δούλευε.
Να πω όμως εγώ ένα πράγμα, κύριε Κώστα, και θέλω να μου ακούσετε σε αυτό και να μου απαντήσετε. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με τον εραστή της Ειρήνης θεωρώταν συνέπεια μιας άλλης κατάστασης. Γιατί και η ίδια η Ειρήνη είπε ότι οδηγήθηκε στο να δημιουργήσει μια άλλη σχέση από άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Και αυτή τη στιγμή έχετε ένα παιδάκι και ζείτε μαζί του και είστε όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Και είναι λογικό το παιδί να πρέπει να ζει, δεν πρέπει να ζει δυσάρεστες καταστάσεις. Ναι. Οι δυσάρεστες καταστάσεις δεν είναι αυτό που μαθαίρεται εδώ σήμερα, γιατί αυτό έχετε πολύ μεγάλη καρδιά και το συγχωρήσατε, κύριε Κώστα. Ναι. Οι δυσάρεστες καταστάσεις είναι η καθημερινή τριβή, τα καθημερινά προβλήματα και μικρά πραγματάκια τα οποία όταν δεν τα προσέχουμε. Καταλήγουν σε μεγάλα. Για όλη αυτή την ιστορία, επειδή η Ειρήνη είπε ότι ναι, μεν την προσέχετε, την αγαπάτε, δίνετε πράγματα όσο μπορείτε, ναι, και προσπαθείτε να την καλύπτετε. Υπάρχουν όμως κάποια κενά σημεία, έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Και πες μου αν κάνω λάθος. Ναι. Ως προς αυτά, θέλετε να τα συζητήσετε, γιατί ίσως είναι τα πιο ουσιαστικά και έχουν και μεγαλύτερη αξία προς το παιδί σας. Κύριε Κώστα, η Ειρήνη ως σύζυγο δίπλα σας είναι αυτό που θέλετε? Ναι, είναι. Και με το παραπάνω. Πείτε μου δύο λόγια για τη ζωή σας πώς είναι μαζί, γιατί η Ειρήνη έχει εξομολογηθεί αρκετά πράγματα. Yeah. Και νομίζω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς. Δεν μου είπες κάποιο μυστικό όλη την αρχή, πέρα από το γεγονός αυτό που το έμαθε τώρα ο κύριος Κώστας και νομίζω ότι την αντίδρασή του την είδες και είναι επαρκής για σένα. Yeah. Αφού είδε ότι δεν πάω από εδώ και από εκεί και βλέπει ότι σπίτι, οικογένεια, ευθύνες. Και εγώ το μυαλό μου τώρα, 27 χρονών, 28 μπαίνω, μεθαύριο, το μυαλό ψήνεται. Να το πω πιο με δικά μας λόγια. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Τι άλλο να υποθέσω, δεν ξέρω. Υπήρχε μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία σε οδήγησε στο να κάνεις δεσμό με έναν άλλον άντρα, έτσι δεν είναι? Και αυτή την κατάσταση μου την είπες λίγο πριν. Και μου είπες ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο να είσαι με έναν άνθρωπο μεγαλύτερό σου και να μην είσαι και ερωτευμένη μαζί του, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτά τα πράγματα νομίζω ότι τα ξέρει ο κύριος Κώστας. Τα ξέρω. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Μου τα έχει πει. Του τα έχω πει από την αρχή. Και είναι σαφές ότι η λογική επικρατεί. Και είναι σαφές ότι η λογική υπαγορεύει ότι για ένα παιδί πρέπει να μείνετε μαζί. Είναι σωστό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, τι πιστεύετε εσείς, μπορεί να κρατήσει αυτή η σχέση και μήπως χρειάζεται κι άλλα? Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις? Μπορώ να την υπογοσία μου. Ναι. Εγώ είμαι διπλοπαντρεμένος. Yeah. Ξεκίνησα από μια ιστορία, ένα προξενιό. Που δεν το ήθελα, ούτε εγώ τη γυναίκα αυτή την ήθελα, τίποτα. Τελικά, κουτσά στραβά από εδώ, με πατρέψαν. Χώρισα στους 6 μήνες. Και πριν τους 6 μήνες, 5,5 και μέσα περίπου. Την έπεσα για αμοιχεία τη γυναίκα μου. Και πήγα να σηκώσω το χέρι και χτυπήσω. Και πίσω μου βρέθηκε ένας φίλος και να σου πω και συνάμα εργολάβο σχεδιών. Και μου λέει, δεν αξίζει να λερώσει τα χέρια σου, μου λέει, με αίμα. Διώξτηνε, παλικάρι είσαι, θα πάρεις την καλύτερη. Και στον δρόμο μου βρέθηκε η Ειρήνα. Δεν είπα όχι ποτέ στη ζωή, γιατί βρέθηκε η Ειρήνα. Τη γυναίκα σας την πρώτη την αγαπούσατε? Όχι. Και να σου πω και συνάμα, με το ζόρι με πήγαν στην εκκλησία και συνάμα με πήγαν και μεθυσμένο. Με κρατάγανε γαμπρί μου. Να μην πέσω. Το γεγονός ότι σας απάτησε ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε? Από την πρώτη μου γυναίκα, ναι. Και στον δρόμο μου βρέθηκε η Ειρήνα. Τη Ειρήνα και τον πεθερό μου το σημερινό τον γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ελέγχομαι επειδή γνωρίζω τον πατέρα μου. Γιατί δούλευα στο φορτηγό και ήταν και τα τέσσερα, τον Γιώργο δεν τον είχα δει έξω στην αυγή. Ήταν τα τρία κότσια που κρατούσαν σε μια αιτιά και τα λέγανε. Και πέρα από εδώ και τα πείραζα. Και με βρίζανε. Και ήρθε το φτωχικό γεγονός που πήρα την Ειρήνη. Τι έγινε, κακό είναι? Στην αρχή με πειράζανε φίλοι μου, είναι κοντοί. Δεν με ένιωξε αυτό σύγχρονο καθόλου. Εμένα με ένιωξε να με έχει καθαρό, να κοιτάξει να κάνουμε ένα παιδάκι ή να μπορέσουμε και δύο. Και να περάσουμε φτωχά, φτωχά. Πλούσια, πλούσια. Κώστα, είμαστε και σε εμένα. Ευχάριστα, ευχάριστα. Έχω τη δύναμη. Θα την πάω και σε μια ταβέρνα. Δεν έχω στο σπίτι μας. Κώστα, ας κοιτάξω να πέσω και το δεύτερο να λείπει. Ας κοιτάξω να πέσω να δω την υγεία μου, να μπορώ κι εγώ να χαρώ μερικά πράγματα που δεν χάρηκα. Που είχαμε δυσκολίες. Θέλεις να σου πω όμως κάτι? Μου είπες ότι την πρώτη σου γυναίκα, επειδή ακριβώς σε απάτησε, τη χώρισες. Και τώρα είδα ακριβώς ένα διαφορετικό Κώστα. Ένα εντελώς αντίθετο, μάλλον, ως προς αυτό που μου λες. Εδώ τι αλλάζει? Εδώ αλλάζει γιατί τα χρόνια με βαραίνουν και εμένα. Είμαι και εγώ 45 χρονών και θα κοιτάξει να με πάρει εμένα. Πες ότι πήρα και το παιδί. Με ένα παιδί στην αγκάλια. Θέλει τη μάνα του. Θέλει τη μάνα του, θα την αναζητάει, αλλά θα την έχει. Ποια θα με κοιτάξει εμένα? Η μητέρα μου,
Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, μητέρα μου. Τα πειθαρχικά μου. Ούμοι γέννητο το ίδιο. Θέλεις να σου πω κάτι. Είναι σαφές ότι από τη μία λες μέσα σου, σε συγχωρώ. Όχι μέσα μου. Στην ειρήνη εννοώ. Και το είπα και δημοσία. Ναι, πέρα από αυτό. Μέσα σου λέω υποστηρίζεις ότι μπορείς να τη συγχωρέσεις. Το καταλαβαίνω αυτό. Από εκεί και πέρα δεν σε έχει πληγώσει αυτή η ιστορία. Όχι. Δεν σε πλήγωσε. Μου άνοιξε τα μάτια κάτι. Και αυτό. Αυτό που άκουσα. Και τα μάτια και τα αυτιά δηλαδή. Σε πλήγωσε που η γυναίκα σου είχε δεσμό με άλλο άντρα. Για λίγο. Για λίγο. Όχι πολύ. Πληγώθηκα εμένα, αλλά τη συγχώρεσα. Ξέρεις, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, σε συγχωρώ και πληγώθηκα. Εγώ δεν πάω αυτή τη στιγμή να βγω σε μια εξίσωση στην οποία εσύ δεν πληγώθηκες και δεν τη συγχωρείς. Το έχεις πει και το αποδέχονται όλοι και είναι σαφές ότι αυτό είναι, δεν ξέρω, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Αλλά πέρα από αυτό, το γεγονός ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα και που δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη σχέση σας και που τη συγχωρείς και που δεν σας κάνει να χωρίζετε και αυτό το πράγμα είναι καταπληκτικό. Εσένα. Δεν σε κάνει να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Και ο μόνος λόγος που μένεις με την Ειρήνη είναι γιατί είσαι μεγάλος και θέλεις κάποια γυναίκα να σε κοιτάει και γιατί έχετε ένα παιδί. Πολύ λογική πέφτει σε όλη αυτή την ιστορία. Σας παρακολουθώ τόση ώρα. Μου τα λέτε πολύ ρομαντικά. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έτσι να ήταν. Αλήθεια σας λέω. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω αν όλα μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τη λογική. Δηλαδή και η Ειρήνη λογικά. Αγάπησε έναν άνθρωπο, τον παράτησε γιατί έχω ένα παιδί και έχω και τον άντρα μου. Εσείς, τώρα κύριε Κώστα, λογικά. Με απάτησε, με πλήγωσε, αλλά έχω ένα παιδί και είμαι και μεγάλος. Σωστά αυτό που λες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Το περαιτέρω που έχω, το περισσότερο που τρώγω μέσα στο σπίτι. Που βλέπει πότε έχω δουλειά, πότε δεν έχω. Το κυριότερο θέμα που ήρθαμε εδώ στο σταθμό σας. Αυτά όμως είναι προβλήματα που ξεπερνιούνται. Ναι, και αυτά είναι προβλήματα που τα έχει κάθε γάμος. Κοίταξε, για το οικονομικό δεν ξεπερνιέται όμως. Περισσότερο και από το ξέρεις οικονομικό. Τι όλα... Ξέρεις τι θέλεις να σου πω. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα προβλήματα είναι φυσιολογικά. Έτσι δεν είναι. Πολλοί κόσμοι το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό που συζητάω αυτή τη στιγμή είναι, ναι, αυτή τη στιγμή εδώ τα λέμε. Και λες και εσύ ότι μπορείς να υποστηρίξεις τη λογική σου. Ναι. Και να πεις, δεν πρόκειται να ξανακάνω τίποτα γιατί έχω άντρα και παιδί. Και εσείς, κύριε Κώστα, μπορείτε να πείτε, μπορεί να πληγώθηκα λίγο. Αλλά έχω γυναίκα, έχω παιδί και δεν μπορώ να χωρίσω αυτή την ηλικία που είμαι. Αυτό, που λες, το αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει για πολλά χρόνια. Και όταν θα ξαναπάτε αυτή τη στιγμή σπίτι σας και θα περάσει αυτή η ιστορία, αυτό... πώς θα είστε. Σου είπα και προηγουμένως, ήδη το ξέχασα. Για να σου ολοκληρώσω με ομολόγηση. Ναι. Θέλω από τη γυναίκα μου, όπως είμαστε τώρα, μεροκάματο, μεροκάματο, μεροδούλι, μεροδούλι, όπως λένε στην πατρίδα μου. Κουτσά στραβά, θα ζήσουμε. Να κοιτάξουμε και το μέλλον του παιδιού μας που έρχεται πίσω. Πάνω απ' όλα είναι η Τασούλα. Το μέλλον του παιδιού μου. Γιατί το είναι παιδάκι. Αίμα της και αίμα μου. Γι' αυτό. Γιατί αγωνίζομαι εγώ περισσότερο. Για να μην του λείψει τίποτα το παιδί μου. Μπαμπά, να πάρω εκείνο. Καρδούλα μου, δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν πειράζει αύριο. Έχουμε αύριο, τους θα παίρνω. Δεν ζητήκεται. Κύριε Κώστα, να σας πω κάτι. Το μέλλον δεν το χτίζουμε πάνω σε μια βόμβα που ανά πάσα στιγμή απειλεί ότι θα εκραγεί. Δεν ξέρουμε τι θα μας βγει αργότερα. Θα θέλω να σας πω όμως ότι εδώ έχετε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Έτσι δεν είναι. Ειρήνη, εσύ ίδια δεν μου είπες ότι όταν συνάντησες αυτόν τον άνθρωπο, ο έρωτας σου είχε λείψει. Έτσι δεν είναι. Ναι, μόλις είχε συνάντησες σαν ελεύθερη. Έτσι. Εδώ πέρα εμείς σαν ελεύθερη να το συναντήσεις. Όχι παντρεμένη. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν πάω στα ηθικά διλήμματα. Δεν πάω να σου αποδείξω ότι αυτό που έκανες ήταν σωστό ή ότι θα το ξανακάνεις. Άλλο προσπαθώ να καταλάβω. Μήπως όλη αυτή την ιστορία και σε όλα αυτά που συζητάμε παραγνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα και τα ομορφαίνετε όλα, να σας το πω έτσι. Όχι, δεν τα ομορφαίνουμε. Τα λέμε. Εγώ δεν πάω να τα ομορφύνω. Προσπαθώ. Μπορείς αυτή τη στιγμή να ξεπεράσω εκείνα που έχω περάσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κώστα. Προσπαθώ να ξεπεράσω εκείνα που έχω περάσει. Για να μπορέσω κι εγώ πάνω απ' όλα να δω και την υγεία μου. Γιατί όσο βλέπω, έχασα και τον αδερφό μου και η υγεία μου, αντί να πηγαίνει καλύτερα, πηγαίνει χειρότερα. Αυτό όμως είναι άσχετο με αυτό που σου λέω εγώ τώρα, Ειρήνη. Σου λέω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εσύ αυτή τη στιγμή μπορείς να μου υποσχεθείς, να μου το αποδείξεις με κάποιο τρόπο, ότι για όλη την υπόλοιπη σου ζωή θα καταδυναστεύεις τα θέλω σου και θα βάζεις τα πρέπει σου πάνω από αυτά. Μπορείς να μου το εγγυηθείς αυτό. Τα πρέπει μου, τι εννοείς, για να καταλάβω. Θέλω. Ήταν για σένα αυτή η σχέση που έκανες. Το πρέπει ήταν ο χωρισμός. Έτσι δεν είναι. Θα μπορείς για μια ζωή να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό. Μπορείς να μου το πεις αυτό το πράγμα και να είσαι απόλυτα σίγουρη. Μπορώ. Να μην συνεχίζω άλλες σχέσεις. Άρα δεν σε ρωτά αυτό.
Άκουσα. Δεν καταλαβαίνω. Μην το βγαίνω. Έχω ζαλιστεί τώρα λίγο. Σε καταλαβαίνω. Μπορώ να απαντήσω εγώ στο θέμα. Ένα λεπτό για να μην γίνει. Έχω ζαλιστεί τώρα λίγο. Δεν σου είπα. Αν μπορεί να μου ξαναπεί, αν θα ξανακάνει εξωσυζυγική σχέση. Συγγνώμη τώρα, φαίνομαι σαν να είμαι. Όχι, όχι. Είναι λογικό να το παθαίνει αυτό. Ναι. Ίσως τα λέω και εγώ λίγο μπερδεμένα, γι' αυτό και δεν με καταλαβαίνει. Ναι. Δεν προσπαθώ να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να μου υπογράψει ένα χαρτί, αν θα ξανακάνει εξωσυζυγική σχέση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι εσύ μου είπε ότι έχει στηριχθεί κάποιε καταστάσει. Έχει στερηθεί κάποια πράγματα τα οποία κάθε κοπέλα τα ζει φυσιολογικά. Ναι. Έχει μπει σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο που δεν είσαι ερωτευμένη. Ωστόσο, ο γάμος, πέρα από το γεγονός ότι τον εκτιμείς τον άνθρωπο αυτό που έχεις δίπλα σου, τον αγαπάς και τον τιμάς ως πατέρα του παιδιού σου, δεν είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελες και σου αφήνει κάποια κενά. Έτσι δεν είναι? Σε αυτά τα κενά βρήκε η ευκαιρία αυτός ο άνθρωπος που γνώρισες και μπήκε στη ζωή σου. Μπορείς να μου υπογράψεις εμένα ότι από εδώ και στο εξής αυτά τα κενά δεν θα σε βασανίζουν? Και μπορεί να μην γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να μην βρεθεί άλλο άντρα στη ζωή σου, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ή μπορεί να μην θέλει ποτέ να τα ξαναβρει με άλλον άντρα. Κοίταξε, τώρα αφού το έμαθα ο Κώστας, για να μπει άλλο άντρα στη ζωή μου. Δεν υπάρχει μόνο αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ. Δεν υπάρχει μόνο αυτό, Ειρήνη μου. Ποτέ. Υπάρχει και το να είσαι με έναν άνθρωπο. Μ' ακούς, μπορεί να μην θες να ξανακάνει δεσμό με κανέναν άντρα. Ποτέ, αλλά ποτέ, το να ποτέ, είσαι ποτέ με έναν άνθρωπο και διαρκώς να επιβάλλει το πρέπει και όχι το θέλω, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει. Μπορείς να μου πεις ότι μπορείς να το αντέξεις? Γιατί εγώ ξέρω ότι κανένας άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Θα το ξεπεράσω, με το πάρω του χρόνου να το ξεπεράσω. Προσπαθώ τώρα σιγά σιγά κάπου να συνηθίσω. Γιατί όσο να είναι, μπαίνανε και λίγα και ανάμεσά μας. Αυτό που υποστηρίζω είναι το εξής. Ξέρετε ότι έχετε μια γυναίκα δίπλα σας που δεν είναι ερωτευμένη μαζί σας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν με πειράζει αυτό. Είναι και φυσιολογικό όμως αυτό να μην είμαι. Δεν με πειράζει. Δεν το θέλω. Δηλαδή... Φυσιολογικό ή μη φυσιολογικό, υπάρχει. Είναι κάπου όμως. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι φυσιολογικό, Ειρήνη, δεν σε κρίνει κανείς. Λέμε όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Το δεδομένο, κύριε Κώστα, είναι αυτό. Που σημαίνει ότι μπορεί σε 10, σε 15 χρόνια η Ειρήνη δίπλα σας να είναι δυστυχισμένη. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πάει να βρει άλλο άντρα. Μέχρι να. Και μπορεί να γίνει και αύριο αυτό. Μέχρι... Είναι λοιπόν μια βόμβα που ανά πάσα στιγμή θα εκραγεί και θα σας διαλύσει σε αυτό το σπίτι. Που λες, ναι, μπορεί. Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα από το να τα οριοποιούμε τα πράγματα και να λέμε τι όμορφα που είναι, να κοιτάξετε λιγάκι περισσότερο την ουσία? Εγώ προσπαθώ την ουσία να την κοιτάξω όσο μπορώ. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η οικογένεια δεν κρατιέται με τύπους. Δεν λέμε έχω τη γυναίκα μου και το παιδί μου και αυτό είναι η οικογένεια. Η γυναίκα σας έχει συγκεκριμένη προσωπικότητα, συγκεκριμένο χαρακτήρα. Έχει συγκεκριμένα θέλω. Και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα σκεφτείτε λίγο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δεν θα κάνει κακό μόνο στην Ειρήνη, θα κάνει και σε εσάς. Εγώ σε θέλω. Κι εγώ. Δεν άκουσα. Κι εγώ. Τώρα κάτι προσπαθώ να κάνω. Με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχω τραβήξει. Βρεά την ταλαιπωρία τώρα. Ποια ταλαιπωρία? Έχει τον άνθρωπο σου απέναντί σου και σου λέει: εγώ σε θέλω. Εσύ με θες? Ποια ταλαιπωρία τώρα? Για συναισθήματα μιλάμε. Όλα τα άλλα ωραία και καλά. Τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σου λέει ότι σε θέλει. Τον θέλω. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό το τον θέλω που του λες, το προσδιορίζεις? Μη σας κάνω το διαιτητή. Αντρόγινο, είστε εδώ και 8 χρόνια. 14. Αντί να είμαστε να κάνουμε που λέει ένα τραπέζι. Να κάνω κάτι εγώ σαν μικρότερος. Σε νοσοκομείο θα είμαι. Να το κάνω εγώ σαν μικρότερος. Ναι. Καθίστε κάτω. Είσαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Γιατί δεν είμαι σαν να κλάψεις. Εντάξει. Θέλω να σου χαρίσω και την καρδιά μου. Δεν ξέρει όσο. Στη χαρίζω. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Εγώ σου ευχαριστώ λιγάκι. Για ποιο λόγο? Για λιγάκι το έβγαλα. Με το άλλο το πρόσωπο λίγο έξω. Και κάπου... Έχω ξελαφρώσει. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίος να ξέρει τα πάντα για σένα. Και να το κρατάω μέσα μου είναι πιο χειρότερα. Ειδικά μέσα μου.
Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις τη διάθεση να παλέψεις και να προσπαθήσεις να ξαναχτίσεις αυτό που έχεις με τον Κώστα? Τώρα αυτό προσπαθώ να κάνω. Έχεις τη διάθεση. Από το καλοκαίρι και εδώ. Δεν σου λέω αν θα τα καταφέρεις. Σου λέω έχεις τη διάθεση. Έχω. Γιατί μου το λες έτσι? Επίσης έχω στο καριστή. Την έχεις. Εσείς, κύριε Κώστα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να σας ρωτήσω, γιατί έχω καταλάβει πολύ καλά και τις διαθέσεις σας και τα συναισθήματά σας. Θέλω το θέλω πολύ να συνεχίσουμε. Το περίμενα. Μα Κώστα, σου τον είπα να χωρίσουμε και αυτά. Όχι, μου λέγω σε θέλω. Να σου πω και κάτι άλλο, Σία μου. Αυτή πρέπει να την κάνω εικόνισμα. Με γλίδωσε και παραλίγο από έφραγμα. Αυτό το ρινάκι εδώ. Να σου πω, πω και ποιόμα. Δεν θέλω να παρασύρει η γυναίκα μου, ούτε στο θέμα σας. Την αγαπώ πολύ γιατί το λέω και ζαμπονάκι. Να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να είστε πάντα ευτυχισμένοι και να είστε πάντα μαζί και να είστε πάντα καλά. Όσον αφορά και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε εδώ για να βοηθήσουμε σε ό,τι ανάγκες έχετε και ό,τι πράγματα σας λείπουν. Από εκεί και πέρα θα σας πω ένα πράγμα. Το μόνο που θέλω να περάσουμε κάπως καλύτερα τη ζωή, γιατί δεν παίρνει τη ζωή έτσι. Θα με αφήσει να πω ένα πράγμα, Ειρήνη. Πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την ευτυχία είναι κάτι που το οραματιζόμαστε όλοι. Και πολλές φορές είναι πλασματικό. Τουλάχιστον όταν τη ζούμε, να το ξέρουμε. Όταν δεν τη ζούμε, να τη διεκδικούμε. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Καληνύχτα, καλή χρονιά, σας εύχομαι. Επίσης. Πιστεύω. Όλα να πάνε καλά.